Ένα από τα ρεπορτάζ τα οποία μας φέρνεις αυτή τη φορά έχει να κάνει με μια ομάδα μηχανόβιων. Με ευαισθησίες. Με ευαισθησίες που κυριολεκτικά περιμένει κανείς κάποιους ανθρώπους έτσι με ζωηρό βλέμμα, με καμιά φορά ψαρωτικό βλέμμα, να πατάνε μόνο τον γκάζι και να τρέχουν στους δρόμους. Η συγκεκριμένη είναι κάτι διαφορετικό, κάτι αλλιώτικο. Είναι κάτι διαφορετικό καθώς συνδυάζουν την ασφαλή οδήγηση και μεταδίδουν μηνύματα για κατά των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, ενώ παράλληλα κάνουν και εθελοντισμό. Χαρίζουν χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους, σε όποιον το έχει ανάγκη. Δίνουν χρήματα σε συλλόγους. Μάλιστα, στην αρχή του σχολικού έτους χάρισαν σχολικά ήδη, συγκέντρωσαν και χάρισαν σχολικά ήδη σε διάφορα σχολεία του Ηρακλείου. Μιλάμε για τους Vistrom Greek Riders Ηρακλείου. Είναι άντρες οι οποίοι ανεβαίνουν στις μηχανές, όμως δεν ανεβαίνουν έτσι στις μοτοσυκλέτες τους. Βάζουν το κράνος τους, βάζουν τα μπουφάν τους. Θέλω μήνυμα ότι είναι μαγιά το κράνος. Αυτό είναι και το μότο τους. Το κράνος είναι μαγιά και μας το λένε on camera. Δεν πεις άλλα. Βάλε άνω τελεία. Πάμε να τους απολαύσουμε στο ρεπορτάζ που μας έφερες. Βάζουν το μπουφάν τους, φορούν το κράνος, ανεβαίνουν στις μοτοσυκλέτες τους και ξεκινούν τις βόλτες στους δρόμους της Κρήτης και όχι μόνο. Αν το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό είναι το μαρσάρισμα και η ταχύτητα, κάνετε λάθος. Είναι οι Vistrom Greek Riders Ηρακλείου και έρχονται να μας αποδείξουν ότι η φιλανθρωπία και ο εθελοντισμός βρίσκονται στο αίμα τους. Εμείς είμαστε μια ομάδα πανελλήνια. Συνεχώς κάνουμε κάποιους εθελοντισμούς, όπως να συμμετέχουμε σε μαραθωνίους για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων, σε ποδηλατάδες, σε αγώνες του Πανεπιστημίου Κρήτης εδώ πέρα τουλάχιστον στο Ηράκλειο. Είχαμε δημιουργήσει μια τράπεζα αίματος στην αρχή, οπότε όποιος θέλει μπορεί να δίνει αίμα. Όσο αφορά οι μαραθωνίους, βοηθάμε την τροχέα και τους διοργανωτές να διεξαχθεί ο αγώνας κανονικά, χωρίς προβλήματα για τους αθλητές και για τον κόσμο, για τους δρόμους πιο πολύ. Οι εθελοντές της ομάδας Vistrom Greek Riders Ηρακλείου παίρνουν τους δρόμους για να χαρίσουν χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους που το έχουν ανάγκη. Δίνουν σχολικά είδη, ώστε κανένα παιδί να μην νιώθει μόνο. Συγκεντρώνουν χρήματα για συλλόγους που χρειάζονται ενίσχυση. Κάνουν εξορμήσεις και ζωντανεύουν τους δρόμους. Μια φορά τη βδομάδα που πίνουμε τον καφέ μας, προσπαθούμε να πούμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε ακούσει από τους γύρω μας και να κάνουμε τις απαιτούμενες ενέργειες. Στο δικαίωμα στη ζωή που είχαμε πάει πέρυσι, είχαμε βοηθήσει όπως μπορούσαμε. Αυτό που μας έμεινε ήταν η σκηνή από τα παιδάκια και πώς κοιτούσαν τις μηχανές. Αυτό μένει γιατί όπως και να το κάνουμε είναι παιδάκια. Και αυτό μας μένει χαραγμένο. Δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο ταμείο. Ο καθένας από μόνος του, ό,τι μπορεί ανάλογα την περίπτωση, θα δώσει, θα βοηθήσει για να μαζέψουμε κάτι ικανοποιητικό, έτσι ώστε να μπορούμε να το προσφέρουμε στον συνάνθρωπο που το χρειάζεται. Οι Vistrom Greek Riders Ηρακλείου όμως δεν αρκούνται μόνο στο να προσφέρουν. Στέλνουν το δικό τους μήνυμα ενάντια στα τροχαία ατυχήματα. Με μότο «Το κράνος είναι μαγιά», ανεβαίνουν στη μηχανή και αναστατώνουν την Κρήτη. Και σαν ατομικό επίπεδο αλλά και σαν ομαδικό, αναταχτά διαστήματα οργανώνουμε διάφορες εκδρομές, είτε μονοήμερες είτε τριήμερες. Υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες ομάδες, παύλα παρέες και στην υπόλοιπη Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι Μύκονο, Ρόδο, Αθήνα, που μια φορά το χρόνο προσπαθούμε όλοι μας να σμίξουμε όλοι μαζί και να δείξουμε και στον υπόλοιπο κόσμο την αγάπη και τη σοβαρότητα που έχουμε για αυτή τη μηχανή. Πρώτα απ' όλα θα πούμε σε όλο τον κόσμο ότι χρειάζεται το κράνος να το βάλει καλά στο κεφάλι του. Το κράνος είναι μαγιά. Σε όλους τους γονείς να βοηθάνε τα παιδιά, να τους μιλάνε για το κράνος, να τους μιλάνε για τη μηχανή, να τους λένε το λόγο που πρέπει να σεβόμαστε τη μηχανή, γιατί η μηχανή είναι μείον ένα αυτοκίνητο από το δρόμο. Βοηθάει και στην κίνηση στους δρόμους και στο να κινούμαστε γρήγορα, αλλά πρώτα απ' όλα, όπως έχουμε πει, να είναι ο βασικός μας εξοπλισμός το κράνος, το μπουφάν, παντελόνι αν βγαίνουμε στην εθνική οδό, τις μπότες μας οπωσδήποτε.
Η τελευταία τους δράση ήταν στον ημιμαραθώνιο Κρήτης, όπου βοήθησαν το έργο της τροχέας. Πάντως, από όπου κι αν περάσουν, η παρουσία τους γίνεται αισθητή.